Στο απόγειο της τουριστικής σεζόν, οι κρατήσεις στα καταλήμματα στο Δήμο Ρεθύμνου αγγίζουν καθημερινά το 90-95%. Παραδοσιακά τέτοια περίοδο οι πληρότητες εκτοξεύονται, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση αυτή. Και ενώ καταγράφεται ρεκόρ αφίξεων, η εικόνα δεν είναι ανάλογη και στα ταμεία των καταλήμματων, αφού ο αριθμός των διανυκτερεύσεων δεν κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα. Παρότι έχουμε καταγράψει αύξηση των αφίξεων, δεν έχουμε ανάλογη καταγραφή αύξησης των διανυκτερεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν ήρθαν περισσότεροι πελάτες, το αποτέλεσμα όμως δεν είναι το επιθυμητό, διότι με τις διανυκτερεύσεις πληρώνουν οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν με τις αφίξεις. Όσοι λοιπόν θέλησαν να έρθουν στην Ελλάδα, πραγματοποίησαν διανυκτερεύσεις λιγότερες από αυτές που θα κάνανε εάν δεν είχαν αυτό το πρόβλημα. Και για να γίνω πιο σαφής, προτίμησαν να μείνουν αντί για 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα ή 10 μέρες, να μείνουν 9 ή 8 ή 7. Σε άλλες περιπτώσεις προτίμησαν αλλαγή προς τα κάτω του καταλήμματος, και γι' αυτό θα δούμε ότι οι αφίξεις που πραγματοποιήθηκαν, οι διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά μεγάλο ποσοστό σε ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων και κατά πολύ λιγότερο σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον τουρισμό και στο εμπόριο γενικότερα παραμένει η παράταση της τουριστικής σεζόν. Ακόμα και με μειωμένες αφίξεις κατά την παραδοσιακή τουριστική περίοδο, οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τζίρους αν επιτευχθούν ικανοποιητικές αυξήσεις τουλάχιστον την περίοδο Απριλίου-Νοεμβρίου. Ούτως ή άλλως είναι στόχος το να πάμε 12μηνη, να έχουμε μια 12μηνη τουριστική περίοδο. Τα εμπορικά καταστήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον τουρισμό. Όταν υπάρχει δυναμική, δουλεύουν όλα. Οπότε θεωρούμε ότι αν αυτό γίνει εφικτό, λόγω ότι ήδη χάσαμε 2 μήνες λόγω εκλογών και άσχημων καιρικών συνθήκων από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο, θεωρώ ότι αν θα μας δοθεί η ευκαιρία να επεκτείνουμε τη σεζόν μέχρι και τα Χριστούγεννα, για μας θα ήταν δώρο Θεού. Αρκετοί οι tour operator οι οποίοι σκέφτονται να μεταφέρουν πτήσεις από την υψηλή περίοδο στα άκρα της χρονιάς, δηλαδή στην αρχή και στο τέλος, και ως επιτοπλίστων στο τέλος. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα το οποίο θα βοηθήσει για να ανοίξει και το πολυπόθητο, η πολυπόθητη επιμήκυση της σεζόν που τόσα χρόνια τώρα θέλουμε. Με τον πληθωρισμό να πλήττει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, δημιουργούνται έντονοι προβληματισμοί για την επόμενη τουριστική σεζόν. Ανησυχίες διατυπώνονται τόσο για την οικονομική δυνατότητα των Ευρωπαίων να ταξιδέψουν στο νησί, όσο και για το αν ο τουρισμός που θα φτάσει τελικά θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του τουριστικού κλάδου.